Ξεχωριστό χρώμα είχε η φετινή ετήσια συνάντηση των αποφύτων της σχολής Βελάς, η οποία πραγματοποιήθηκε σήμερα παρουσία του Μητροπολίτη Ιωαννίνων Μάξιμου. Απόφοιτοι από κάθε μέρος της Ηπείρου αλλά και ολόκληρης της Ελλάδος έσπευσαν να μοιραστούν με τους συμμαθητές τους παλιές καλές στιγμές και να ανασύρουν από τη μνήμη τους πολλές αναμνήσεις. Φέτος συμπληρώνονται 105 χρόνια αδιάλειπτης πνευματικής και εκκλησιαστικής λειτουργίας από την ίδρυση του Ιεροδιδασκαλείου μέχρι και τη σημερινή λειτουργία του Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος, της Ανωτάτης Εκκλησιαστικής Ακαδημίας και τα σχέδια για το μέλλον της διαγράφονται ελπιδοφόρα. Ο Μητροπολίτης είχε την ευκαιρία να παρουσιάσει στους αποφύτους το πρωτοποριακό και φιλόδοξο πρόγραμμα αγροτικής ανάπτυξης που υλοποιεί από τον περασμένο Οκτώβριο η Ιερά Μητρόπολη Ιωαννίνων, με το οποίο προσδοκά να δημιουργήσει νέες βάσεις εργασίας, να δώσει πνοή στην εγκαταλειμμένη Ήπεθρο, να τονώσει τις τοπικές κοινωνίες, ενώ παράλληλα στοχεύει στη λειτουργία γεωργοκτηνοτροφικής σχολής. Όπως είναι ήδη γνωστό, ο αναπτυξιακός σχεδιασμός περιλαμβάνει την αξιοποίηση των βοσκοτόπων και των αγρών ιδιοκτησίας της ιστορικής Ιεράς Μονής Βελάς και άλλων μικρότερων μοναστηριών. Το εγχείρημα στηρίζει και ο πρόεδρος της Καρδιολογικής Εταιρείας Ελλάδος και απόφυτος της Βελάς, Στέφανος Φούσας, ο οποίος σε δηλώσει του σημείωσε ότι μέσω τέτοιων προσπαθειών που επιβάλλεται να βρουν μιμητές θα καταφέρει να βγει η Ήπειρος και η Ελλάδα από την κρίση. Με χαρά ανταποκριθήκαμε σήμερα, 16 του μηνός Αυγούστου, στο κάλεσμα της Βελάς για να αποτίσουμε φόρο τιμής στη σχολή μας. Κάθε φορά που ερχόμαστε εδώ γεμίζουμε τις μπαταρίες μας και γινόμαστε προσεκτικότεροι στη ζωή. Μας εντυπωσίασε ο θεόπνευστος λόγος του Σεβασμιωτάτου Ιωαννίνων σχετικά με το ότι πρέπει η Βελά με την περιουσία που έχει και με τα κτήματα που έχει να κοιτάξει το μέλλον και όχι το παρελθόν. Θα δώσει ένα μήνυμα μεγάλο σχετικά με μια αγροτική σχολή που θα γίνει στην περιοχή μας και εύχομαι αυτό το παράδειγμα να το μιμηθούν και οι 8 δήμοι του νομού Ιωαννίνων. Με αυτόν τον τρόπο νομίζω η χώρα μας θα βγει από την κρίση, τα Γιάννενά μας θα βγουν από την κρίση, η Ήπειρος θα βγει από την κρίση. Μην περιμένουμε να μας βοηθήσουν λοιπόν ούτε οι Αμερικάνοι, ούτε οι Ευρωπαίοι, ούτε οι Γερμανοί. Μόνοι μας και ο καθένας ξέχωρα θα μπορέσουμε τη χώρα μας να τη βγάλουμε από την κρίση. Εμείς είμαστε ευχαριστημένοι για τη σχολή μας, γιατί μας έδωσε αυτά τα εφόδια να έχουμε πρότυπα στη ζωή και να μπορούμε με αυτόν τον τρόπο να αντιπεξερχόμεθα στις κρίσεις τις σημερινές. Από την πλευρά του, ο πρόεδρος των αποφύτων Βελάς Αθήνας, Κλέανδρος Παπαδόπουλος, στάθηκε στη σημασία της παρουσίας του Μητροπολίτη στη φετινή συνάντηση. Ερχόμαστε εδώ και 25 χρόνια, αποφάσισαν οι δύο σύλλογοι να κάνουμε αυτή τη συνάντηση. Φέτος ήταν μια ξεχωριστή συνάντηση, διότι παρευρίσκονταν και ο Μητροπολίτης Ιωαννίνων, ο οποίος με τις παρενέσεις του και με το κήρυγμά του μας εμψύχωσε και μας έδωσε τη δυνατότητα να αναλογιστούμε ότι 6 χρόνια που ζήσαμε εδώ μέσα ήταν ένα προπύργιο της γνώσεων μας και της περαιτέρω εξέλιξεώς μας. Ευχαριστούμε τον Μητροπολίτη, ευχαριστούμε τους Βελαΐτες που συνδράμουν πάντα στην πρόσκλησή μας και ευχόμαστε υγεία και ό,τι επιθυμούν ο καθένας. Τέλος, ο πρόεδρος των αποφύτων Βελάς Ιωαννίνων, Δημήτρης Φλόρος, χαρακτήρισε σημαδιακή τη σημερινή ετήσια συνάντηση, η οποία καθιερώθηκε το 1992 από τον μακαριστό Σεραφείμ. Βρεθήκαμε για άλλη μια χρονιά εδώ, σε αυτόν τον τόπο, τον ευλογημένο τόπο από τον οποίο ξεκινήσαμε φτωχά και μικρά παιδιά, και με τα εφόδια τα οποία πήραμε διενύσαμε όλη μια την πορεία στη ζωή μας και φτάσαμε να συνταξιδοθούμε από εκεί που δουλέψαμε, ή άλλοι είναι ακόμα προς το τέλος της καριέρας τους, οι μεγαλύτεροι και οι νεότεροι είναι ακόμα στις διάφορες υπηρεσίες. Είναι μία ημέρα για μας σημαδιακή, η οποία ξεκίνησε και καθιερώθηκε επί του μακαριστού Σεραφείμ, αν θυμάμαι καλά, το 1992, όταν ο τότε Αρχιεπίσκοπος και από τους βασικούς συντελεστές της λειτουργίας της Βελάς και της επέκτασής της, αυτό το κτίριο που είναι πίσω μας έγινε επί Σεραφείμ, είχε την φαϊνή ιδέα σε συνεργασία με τους συλλόγους των Αθηνών και των Ιωαννίνων να διοργανώσει μια εκδήλωση εδώ από κάτω, που μάλιστα ακολούθησε και τραπέζι, ήταν φανταστικά. Έκτοτε κάθε χρόνο αυτή την ημέρα συγκεντρωνόμαστε εδώ και είχαμε την τύχη και την αγαθή, τύχη αγαθή, τα δύο τελευταία χρόνια ο Μητροπολίτης μας, κύριος Μάξιμος, μας θυμάμαι την παρουσία του και τον ευχαριστούμε θερμά για αυτή την παρουσία εδώ και για τις παρενέσεις τις οποίες μας έδωσε, οι οποίες πραγματικά αποτελούν
διδαχές και στήριγμα για την παραπέρα πορεία μας. Και πάλι εύχομαι σε όλους χρόνια πολλά για τις ημέρες και στους βελεήτες υγεία μακροημέρευση και να μην ξεχνούν στις 16 Αυγούστου την ημέρα αυτή να βρίσκονται στη Βελά και τους Γιαννιώτες κάθε τρίτους χαιρετισμούς να βρίσκονται εδώ, γιατί έχουμε καθιερώσει 2 τελευταία χρόνια να κάνουμε τους χαιρετισμούς εδώ στη Βελά τους τρίτους.